να μην είναι τα παιδιά σε ομοιρία. Δικαιότερη κατανομή του κονδυλίου των 21 εκατομμυρίων ευρώ προς τα κτέλ όλης της χώρας για να ξεκινήσει απρόσκοπτα η σχολική χρονιά και η ομαλή μεταφορά των μαθητών στην Κρήτη, υποσχέθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Να ισορροπήσουν τα πράγματα, να υπάρξει μια σωστή και δίκαιη αντιμετώπιση σε ιδιοκτήτες κτέλ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης που κάνει να λαμβάνουν εξαιρετικά μεγάλο ποσό, 7 και πλέον εκατομμύρια. Εμάς είναι η δουλειά μας αυτή. Θέλουμε τη μεταφορά. Δεν είναι δηλαδή ότι προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να μείνουμε έξω από τη μεταφορά. Θέλουμε τη μεταφορά, αλλά για να γίνει πρακτικά δυνατό, πρέπει τα χρήματα να αυξηθούν. Όπως προέκυψε στη διάρκεια της συνάντησης που είχαν με τον Υπουργό, ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και οι πρόεδροι των δύο κτέλ, τα προηγούμενα χρόνια η κατανομή των χρημάτων για το μεταφορικό έργο γινόταν με άνισο τρόπο. Αυτό που μας οφείλει το κράτος από τα μαθητικά είναι 5.800.000 ευρώ. Συν ένα ποσό το οποίο επιβαρύνει ακόμα την κατάσταση είναι το πρόγραμμα Συγκοινωνία και είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το δικό μας χρέος είναι 8.300.000 ευρώ. Έχουμε οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Το πλαφόν στην τράπεζα έχει κλείσει. Το πλαφόν μας είναι 5,5 εκατομμύρια. Έτσι, ενώ εξοφλήθηκαν οι οφειλές σε άλλα κτέλη της χώρας, τα υπεραστικά κτέλη της Κρήτης δεν είχαν συμπεριληφθεί στους δικαιούχους. Φυσικά ζήτησα στοιχεία και επιβεβαιώθηκε ότι το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο 1,5 χρόνο περίπου, στα χρήματα τα οποία καταβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες των ΧΤΕΛ από την προηγούμενη κυβέρνηση, δυστυχώς από αυτά έμεινε εκτός ή πήρε ψίχουλα τα ΧΤΕΛ Κρήτης. Με αποτέλεσμα σήμερα, αν εξαιρέσουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, τα ΧΤΕΛ Κρήτης να εμφανίζουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο, τη μεγαλύτερη οφειλή. Το Υπουργείο Εσωτερικών απέναντι στα ΧΤΕΛ Κρήτης. Για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η μεταφορά των μαθητών στην Κρήτη, απαιτείται πίστοση η οποία να αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Το αίτημά μας ήταν ότι πρέπει να δοθούν τουλάχιστον τα 4 εκατομμύρια για να μπορεί να ξεκινήσει η χρονιά αυτή και νομίζω πως θα το καταφέρουμε.